Πράγματι, αν είχε γίνει συμφωνία, είχα διάθεση σήμερα να ξεκινώντας να σας πω για την εξαιρετική εμπειρία από τις Κορισχάδες, από τη Βίνιανη και από άλλα πράγματα τα οποία επισκεφθήκαμε και έχουμε αναπτύξει μια σχέση υποστήριξης των τόπων της ιστορικής μνήμης του λαού μας. Θελήσαν κάποιοι κύκλοι, κυρίως γύρω από τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, να επιβάλλουν έναν αδιέξοδο, αλλά και ανέντιμο θα έλεγα, συμβιβασμό. Πιστεύω ότι εργαζόμαστε σωστά, έτσι ώστε να υποχρεωθούν σε λίγες μέρες σε μια έντιμη και ρεαλιστική συμφωνία. Αυτή είναι η περιγραφή αυτού που έγινε και αυτού που θα γίνει. Διότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν πριν από 2 χρόνια και γιατί όλα αυτά κρίνονται μέσα στο μεγάλο κάδρο των εξελίξεων στην Ευρώπη, όπου υπάρχουν και πολύ ισχυρές διεργασίες, τις οποίες είδαμε να εξελίσσονται και στο προσκήνιο και στα παρασκήνια και αυτής της συζήτησης της προχθεσινής, και άρα μπορούμε πολύ βάσιμα να έχουμε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στο προηγούμενο διάστημα, γιατί φαίνεται ότι είναι λίγες οι απαντοχές ως προς την δυνατότητα επιβολής πια στην χώρα μας μιας αδιέξοδης, στο διηνεκές, ανέντιμης, επαναλαμβάνω, συμφωνίας και πορείας, την οποία προφανώς κανείς δεν μπορεί να αντέξει, αλλά δεν μπορεί να αντέξει και ως επιβολή της σε μια χώρα ευρωπαϊκή με στη βάση των αξιών των ευρωπαϊκών που υπάρχουν. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτά τα οποία έγιναν στο Μάντσεστερ προχθές είναι πάρα πολύ σημαντικά, δείχνουν το εύρος και το βάθος των ασύμετρων απειλών και των ασύμετρων δυνάμεων που περιδινίζονται και διαμορφώνουν ίσως και μια διαφορετική καθημερινότητα και αίσθηση ζωής και διακινδύνευση ζωής στο κέντρο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για τους ίδιους τους λαούς. Την ίδια ώρα, τόσα και άλλα περισσότερα θύματα χθες και σήμερα στα ανοιχτά της Λιβύης από πρόσφυγες και μετανάστες. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλες οι θεωρίες οι οποίες αναπτύσσονται δήθεν για ανάγκη χριστιανικών τόξων απέναντι σε μουσουλμανικά ή ισλαμιστικά τόξα, οι θεωρίες για κρίση και ρήξη των και σύγκρουση των πολιτισμών και των θρησκειών, όλες αυτές οι θεωρίες, όπως και οι φονταμενταλιστικές συγκρούσεις και ρήξεις στην γενικότερα αποσταθεροποιημένη περιοχή μας, είναι θεωρίες εντελώς επικίνδυνες και αδιέξοδες, ενώ αντίθετα θα πρέπει όλοι και όλες να αναλογιστούν πως είναι ένας πόλεμος αξιών. Πόλεμος αξιών για τη ζωή, για την αλληλεγγύη, για τα πιστεύω του καθένα, με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Αυτό πρέπει να είναι το πλαίσιο το οποίο πρέπει να επιβληθεί από τους ίδιους τους λαούς, από τις κοινωνίες, σε αυτές τις εξαιρετικά επικίνδυνες εξελίξεις οι οποίες διαγράφονται ως προς αυτό το ζήτημα της λεγόμενης και υπαρκτής ασφάλειας. Δεν είναι μόνο κάποιοι τρελαμένοι του ISIS, είτε αυτόχθονες από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, είτε που έρχονται και που θα έρθουν και πολύ περισσότεροι μετά την ήττα του ISIS, όποτε κι αν συμβεί και όπως κι αν συμβεί.
πριν από ένα χρόνο μόλις θρηνήσαμε όλοι μαζί τη βουλευτήνα την Κόξ στην Αγγλία, που ήταν στον προεκλογικό αγώνα για το Brexit, μια νέα βουλευτήνα την οποία δολοφόνησε ένας ακροδεξιός, όπως επίσης ο γνωστός ακροδεξιός Breivik στην Νορβηγία ματοκύλησε, πάλι παιδιά, όπως χθες στο Μάντσεστερ, πάλι παιδιά, παιδιά μας και τα μεν και τα δε που ματοκυλίζουν αυτοί. Άρα δεν είναι μια απειλή η Ευρώπη έναντι του Ισλάμ. Είναι ακριβώς μια κατάσταση αστάθειας, γενικευμένης αστάθειας, που προέρχεται από πάρα πολλές αιτίες που δεν είναι της ώρας να τις αναλύσουμε και που πρέπει να διαμορφώσουν ως προτεραιότητα και ως ανάγκη την ανάδειξη της κλίμακας των αξιών και του ευρωπαϊκού και όχι μόνο πολιτισμού και των άλλων πολιτισμών, των πανανθρώπινων αξιών απέναντι σε αυτές τις ασύμμετρες απειλές. Θα μου πείτε, γιατί αναφερόμαστε τώρα σε αυτά, εμάς μας καίει το άλλο. Κάτι σας είπα για μεγάλο κάδρο και σε αυτό θα επιμείνω σε όλη τη διάρκεια, ας πούμε, αυτής της ομιλίας. Σε αυτό το κάδρο αυτών των εξελίξεων μπορεί να λυθεί, εργαζόμαστε για να λυθεί και το ελληνικό λεγόμενο ζήτημα. Στο κάδρο των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων, στο κάδρο των αδιεξόδων, των προκλήσεων, των συγκρούσεων, των αντιπαραθέσεων, των αντιφάσεων μέσα στις οποίες κινδυνεύει να πνιγεί όλη η Ευρώπη και μέσα αυτήν βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο πυρήνας της. Εκεί αναζητούμε τους νέους συσχετισμούς δυνάμεων, τις νέες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις και νικηφόρες μάχες οι οποίες θα δώσουν τέρμα και στην διαχρονική ταλαιπωρία τώρα ήδη 8 χρόνια του ελληνικού λαού. Γι' αυτό έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι ορίζοντες μας, ο ορίζοντάς μας ακριβώς να πιάνει το σύνολο αυτών των ζητημάτων. Η χώρα μας μέσα σε αυτές τις εξελίξεις αναγνωρίζεται από όλους, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κατά τη γνώμη μου εγγράφεται και στα θετικά, ας πούμε, της δίχρονης παρουσίας αυτής της πολιτικής συγκυβέρνησης με κορμό την αριστερά στην Ελλάδα, εγγράφεται ως μια χώρα πόλος σταθερότητας, γέφυρας, ειρήνης, συνεργασίας, ανάπτυξης σε νέους τομείς, ενεργειακούς και άλλους, ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, λόγω της γεωπολιτικής μας θέσης. Σε μια περιοχή απολύτως αποσταθεροποιημένη της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, σε μια περιοχή που παράγει πάρα πολλά προβλήματα, προφανώς και με ευθύνες της λεγόμενης διεθνούς κοινότητας, της Δύσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιων χωρών περισσότερο από άλλες κτλ. Και άρα αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο το ονομάζουν προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό, μαζί με τα ζητήματα ασφάλειας, μαζί με τα θέματα της στρατηγικής της λιτότητας που έχει επιβληθεί βοράς, νότος, ελλείμματα του βορρά, πλεονάσματα του, ελλείμματα του νότου, πλεονάσματα του βορρά, μαζί και με αυτά τα ζητήματα, όπως και με το θέμα της δημοκρατίας, δηλαδή της αρχιτεκτονικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δημοκρατικής νομιμοποίησης που αισθάνονται όσο αισθάνονται οι λαοί, οι ευρωπαϊκοί για την Ευρώπη. Αυτή είναι η ατζέντα όλων των θεμάτων τα οποία οριοθετούν τη συζήτηση που είναι έντονη συζήτηση και εμείς πρέπει να την κάνουμε ακόμα πιο εντατική και να την βάλουμε μέσα στην ελληνική κοινωνία για το μέλλον της Ευρώπης. Για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι μια συζήτηση που θα εξελιχθεί και εξελίσσεται ήδη μέσα στο 17, καθώς πια εκ των πραγμάτων, και κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί, ακόμα και τα προχθεσινά του Eurogroup σε αυτή την κατεύθυνση μαρτυρούν, μπαίνουν στο τραπέζι, έρχονται στην επιφάνεια όλες οι διαφορετικές αντιλήψεις πάνω σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που οδήγησαν και έχουν παράξει σημαντικά αδιέξοδα. Σε μερικά από αυτά
είναι απολύτως ανέτοιμη να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλο και για τον ίδιο το ρόλο της, την οντότητά της, την ύπαρξή της, το μέλλον της, και συζητιούνται στη βάση διαφόρων σενάριων κτλ. Εκεί διαμορφώνονται και ο συσχετισμός δυνάμεων πλέον και οι διεργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί διαμορφώνεται και η πολιτική των διαφόρων πολιτικών δυνάμεων. Παντού. Έχετε ακούσει, έχετε βαρεθεί, ίσως έχουμε βαρεθεί τον τελευταίο καιρό να ακούμε από διάφορες πλευρές μέσα στην Ευρώπη κυρίως, διότι αυτός ο διάλογος στην Ελλάδα δυστυχώς δεν γίνεται με την ένταση που θα έπρεπε να γίνεται, διότι υπάρχει ένας εγγενής επαρχιωτισμός, ιδιαίτερα στην πλευρά όσων θεωρούν ότι μένουμε Ευρώπη και όλο αυτό, ας πούμε. Παρόλα αυτά δεν θέτουν αυτά τα ζητήματα, δεν έχουν αυτό τον ορίζοντα να δούνε με έναν τρόπο τις εξελίξεις μέσα σε αυτό το κάδρο. Υπάρχουν εξελίξεις που διαμορφώνουν τις πολιτικές δυνάμεις και έχετε βαρεθεί, λέω, έχουμε βαρεθεί να ακούμε, περί λαϊκισμού. Δηλαδή έχει βρεθεί το χάπι, το καινούριο είναι η καινούρια ρητορική, ότι σε μια παγκοσμιοποίηση η οποία επελάβνει και διαμορφώνει συνθήκες για αδιέξοδα του τύπου που είπαμε προηγούμενα σε όλους τους τομείς, υπάρχει μια τάση η οποία υπονομεύει τις θετικές τάσεις που έχει αυτή η παγκοσμιοποίηση για τους λαούς, και αυτή η τάση είναι ο λαϊκισμός με διάφορα χρώματα, κόκκινα, μπλε, μαύρα, τέτοια. Είναι διάφοροι λαϊκιστές που δεν αφήνουν την παγκοσμιοποίηση, τους καρπούς της και τους δρόμους που ανοίγει να τους πάρουν οι λαοί και να διαμορφωθούν οι νέες σύγχρονες συνθήκες του κόσμου κτλ. Πρόκειται περί μιας ψευδούς εικόνας, όπως γίνεται σε πάρα πολλές ιστορικές φάσεις, δηλαδή η αναζήτηση των μαγισσών κάθε φορά για το τι θα γίνει. Τα πράγματα δεν λέγονται με το όνομά τους. Και το όνομά τους λέει ότι προφανώς στην έλλειψη πολιτικής ή μάλλον στη μεταπολιτική αυτού του τύπου της παγκοσμιοποίησης και της φάσης που εξελίσσεται τώρα, υπάρχει μια ακροδεξιά τάση εθνικής αναδίπλωσης, ρατσιστικής και ξενοφοβικής αντίληψης που αντιδρά ως εναλλακτική πολιτική σε αυτή την υπόθεση έτσι όπως εξελίσσεται. Και παράγει διάφορα φαινόμενα από τον Ούρμπαν ή αυτόν που έρχεται χτύπα ξύλο στην Αυστρία ή κάποιους άλλους, μέχρι φαινόμενα τα οποία εξετάζουν. Αλλά προφανώς δεν είναι η μόνη, ούτε η κύρια πολιτική και λαϊκή απάντηση στα διέξοδα της παρούσης φάσης της παγκοσμιοποίησης. Διότι αντίθετα έχουν καταγραφεί και καταγράφονται πάρα πολλές διεργασίες προοδευτικού χαρακτήρα με διάφορα χρώματα, διάφορες προελεύσεις, διάφορες εκδοχές, αλλά σε μία ατζέντα η οποία έχει σαφώς την ειρήνη, την ανάπτυξη, την αλληλεγγύη, την κοινωνική σύγκληση, τη δημοκρατία και τις αξίες που έχουν παραχθεί μέσα από τον νομικό πολιτισμό και της Υπήρους μας, ας πούμε, και αλλού. Υπάρχει διαφορετική ατζέντα θετικής απάντησης και αναπροσανατολισμού για να έχει μέλλον η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς αυτή την ατζέντα, χωρίς αυτό τον προσανατολισμό, είναι σαφές πως απλά όλοι μας είτε θα είμαστε θεατές, όπως έχουν επιλέξει και καθένας έχει δικαίωμα να επιλέξει ό,τι θέλει και για τον εαυτό του και για τη συλλογικότητά του, είτε θα είναι διαχειριστές, αυτό ενδεχομένως θα αφορούσε εμάς, μιας κατάστασης νομοτελειακής που οδηγεί προφανώς, ας πούμε, στη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διάλυση αυτού του μεγάλου κάδρου μέσα στο οποίο κρίνονται οι εξελίξεις. Η αντιστοίχηση των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων με αυτά τα οποία γίνονται, με τις διεργασίες που υπάρχουν, διότι είναι μια μετάβαση, βρισκόμαστε σε μια μετάβαση, σε μια κίνηση έτσι σε αυτές τις διαδικασίες που γίνονται στην Ευρώπη, για την ώρα είναι πάρα πολύ χαμηλή σαν αντιστοίχηση, σαν ανατροφοδότηση αυτών των θεμάτων που μπαίνουν στην ατζέντα την ευρωπαϊκή. Εκτός από μία πλευρά, από την πλευρά της Χρυσής Αυγής. Διότι σε αυτή την πλευρά έχουμε, βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά, πρωτοπορήσει ως χώρα
διότι δυστυχώς στην Ελλάδα και λόγω της κρίσης ιδιαίτερα, και είναι ευτύχημα, ένα δεύτερο ευτύχημα, ότι δεν πήρανε το πάνω χέρι οι ακροδεξιές και φιλοφασιστικές δυνάμεις, αλλά υπήρξε προοδευτική, αριστερή, εναλλακτική πολιτική πρόταση στην Ελλάδα για τη φάση της κρίσης ως επιλογή λαϊκή, δύο φορές κιόλας. Στην Ελλάδα όμως πρωτοπαρουσιάστηκαν με τόσο μεγάλη ένταση, ένταση βίας, επιλογή βίας, έτσι, όχι θεωρία, όχι ας πούμε Λεπέν ή κάτι τέτοιο ή τα άλλα, αλλά έμπρακτη βία στο δρόμο με διακινδύνευση ακόμα και φιλοπολεμικών καταστάσεων. Διότι δεν πιστεύω κανείς να διανοείται πως το τεράστιο προσφυγικό μεταναστευτικό κύμα και η ροή η οποία υπήρξε μέσω της χώρας μας στο Βαλκανικό και στους άλλους διαδρόμους θα είχε περάσει με τον τρόπο που πέρασε εάν δεν υπήρχε μια πολιτική και μια κυβέρνηση και μια γενικότερη ευρύτατη λαϊκή και κοινωνική συνένεση που υποδέχθηκε αυτό το ρεύμα με έναν τρόπο και δεν το άφησε έρμεο στη βία, στις συγκρούσεις, στο διχασμό, σε προεμφυλιακές καταστάσεις. Όλα αυτά είναι διακινδυνεύσεις οι οποίες αποφεύχτηκαν για τη χώρα μας. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι όλοι θεωρούν πως η Ελλάδα είναι ένας πόλος σταθερότητας στην περιοχή, μια γέφυρα ειρήνης, μια οντότητα η οποία πρωταγωνιστικά συμμετέχει, είτε τους αρέσει είτε όχι, στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, στη συζήτηση, στις διεργασίες, στις αντιπαραθέσεις, στις συγκρούσεις που θα σφραγίσουν τελικά και θα μορφοποιήσουν και το μέλλον της Ευρώπης. Έρχομαι λοιπόν σε κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν από 2 χρόνια, υπήρχε στο κεφάλι μας, υπήρχε σαν μια αυτόματη διαδικασία που ενδεχομένως θα είχε επισυμβεί. Μιλάω για το μέτωπο του Νότου, έτσι όπως το λέγαμε τότε. Και τώρα δεν πρόκειται περί μετώπου, πρόκειται περί συνεργασίας χωρών του Νότου, για να είμαστε ακριβείς, έτσι, διότι είναι κυβερνήσεις με διάφορα πρόσημα και είναι και εσωτερικές καταστάσεις μέσα στους λαούς, στις κοινωνίες, διαφορετικών προελεύσεων και σηματοδοτήσεων. Πλην όμως, αυτή πλέον η διαδικασία που έγινε, με πρωτοβουλία και του Έλληνα Πρωθυπουργού, μπορεί να πει κανείς, διότι έχουμε και τη μεγάλη ανάγκη, ας πούμε, θέλετε, τον τελευταίο χρόνο, ήδη έχουν κάνει 3 συναντήσεις, έχει διαμορφώσει, έχει μορφοποιήσει μία πολύ σημαντική ατζέντα, ατζέντα θεμάτων. Και εκ των πραγμάτων διαμορφώνει και μία κατάσταση όπου στην αντίθετη ατζέντα, όπου αυτή εκφράζεται, στα διάφορα φόρα, στις διάφορες συναντήσεις, στο Ευρωκοινοβούλιο μέσα, στις συναντήσεις με τους θεσμούς κτλ. Εκ των πραγμάτων υπάρχει και αντίσταση. Αντίθεση όταν διαμορφώνεται η αντίθετη ατζέντα. Πάνω στα θέματα τα οποία είπαμε προηγούμενα. Όχι μόνο της λιτότητας, της οικονομίας αυτής της στρατηγικής, αλλά και στα ζητήματα της ειρήνης, το προσφυγικό, της δημοκρατίας κτλ. Και έχει μεγάλη σημασία το ότι αυτή η προσπάθεια, η συνεργασία των χωρών του Νότου έχει αρχίσει και παραγάγει και κάποια σε επιπλέον έτσι προσπάθειες. Θα σας πω για το Ευρωκοινοβούλιο παραδείγματος χάρη. Ίσως να μην γνωρίζετε πολύ και πολλές εξ ημών ότι έχει διαμορφωθεί εδώ και μερικούς μήνες μια λεγόμενη προοδευτική συμμαχία που είναι πολύ ευρύτερη από την ΚΚΕ, δηλαδή την ομάδα της αριστεράς στην οποία συμμετέχει ας πούμε και ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Είναι αυτοί τους οποίους βλέπετε κάθε μέρα, όπου βλέπετε, όπου ακούτε, όπου μπορούμε να τα ακούσουμε αυτά, όπου επιτρέπουν διάφοροι να ακουστούν, βλέπετε τις δηλώσεις και λέει του Πιτέλα που είναι των σοσιαλιστών και σοσιαλδημοκρατών, των οικολόγων της Σκακέλερ ή της Τσίμερ ή των Ριζοσπαστών. Θέλω να πω, υπάρχει πια μια γκάμα απόψεων και μια πολύ ευρύτερη συνεργασία που θέτει αυτά τα ζητήματα και τα θέτει εντατικά και ταυτόχρονα διαμορφώνει και μια άμυνα. Έχει σχέση αυτό με την προχθεσινή συζήτηση? Προφανώς, δεν σας το λέω έτσι. Γι' αυτό σιγά σιγά φτάνουμε, καταλάβατε, και από το μεγάλο κάδρο και στο ελληνικό ζήτημα
και πώς, ας πούμε, γίνεται η διαχείρισή του, η διαπραγμάτευσή του και γιατί είμαι και αισιόδοξος ότι, ας πούμε, θα επιληθεί στη σωστή κατεύθυνση. Διότι ακριβώς στα διάφορα σενάρια τα οποία παρουσιάστηκαν σε αυτή τη συζήτηση, που ήταν σενάρια, επαναλαμβάνω, τα οποία σε τελευταία ανάλυση είχαν μέσα τους το στοιχείο και του μη ρεαλισμού και του ανέντιμου και του αδιέξοδου με αυτή την έννοια, υπήρξε μία διαφωνία, μία κατατεθειμένη διαφορετική άποψη από το σύνολο αυτών των δυνάμεων που σας είπα προηγούμενα και που αφορούν τις 7 χώρες του Νότου, καταρχήν. Και άρα αυτό διαμόρφωσε μαζί και με τις θέσεις που έχει ο Γιουγκέρ και από την Επιτροπή, ο Ντράγκη με το δικιά του σύγκρουση και αντιπαράθεση η οποία εξελίσσεται με το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών κτλ. Αυτό όλο, αν το δείτε, διαμορφώνει ένα παζλ πολύ διαφορετικό, αρκετά πιο αισιόδοξο, μένει να καταδειχθεί αν θα είναι και αποτελεσματικό, σαφώς, γι' αυτό είπα εργαζόμαστε για μία λύση, αλλά είναι μία διαφορετική κατάσταση, μέσα στην οποία πια άνθρωποι που εκπροσωπούν εργαζόμενους, λαϊκές τάξεις, χώρες οι οποίες έχουν υποβαθμιστεί ή βρίσκονται σε διακινδύνευση, αντιστέκονται και μένει να αντισταθούν ακόμα πιο, ας πούμε, ριζοσπαστικά και με προοπτική πάνω στην επιχειρούμενη συνέχιση αυτής της απολύτως αδιέξοδης κατάστασης η οποία έχει κατοχυρωθεί από τις ευρωπαϊκές, κυρίως, ας πούμε, από τη γερμανική ελίτ. Ερώτημα. Όλοι αυτοί αγαπάνε την Ελλάδα ξαφνικά και είτε, ας πούμε, την κυβέρνησή της, είτε θέλουν να γίνανε φιλέλληνες και δεν βλέπουν τα δικά τους προβλήματα. Προφανώς όχι. Είναι μία σύγκληση αναλύσεων, κοινωνικών αναγκών στο έδαφος της κρίσης και συμφερόντων. Περί αυτού πρόκειται. Η Ιταλία έχει 2,3 εκατομμύρια χρέος σε ευρώ. Η Γαλλία έχει 2,4 εκατομμύρια χρέος σε ευρώ. Οι Ισπανικές τράπεζες, θα μπορούσαμε επί ώρα να λέμε για μία-μία από αυτές τις χώρες, πέραν της Πορτογαλίας που ήδη έχει μπει σε ένα δρόμο και είναι και πιο κοντά, ας πούμε, πολιτικά θα έλεγε κανείς, στην ελληνική κυβέρνηση κτλ. Για όλες αυτές τις χώρες μπορούμε να πούμε ακριβώς το πεδίο των προβλημάτων στα οποία είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν μέσα από τη διαμόρφωση τέτοιων συνεργασιών έτσι ώστε να ιτηθεί η πολιτική της λιτότητας. Η δεύτερη αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος, του τρίτου απονομαζόμενου μνημονίου, είναι μία πραγματικά σκληρή και ταυτόχρονα όμως επιδεχόμενη σαφώς βελτιωτικών έτσι, ρυθμίσεων στο μέλλον, εφόσον υπάρξει, ας πούμε, συμφωνία με συμπερίληψη του θέματος του χρέους, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνία, είναι σαφές. Συμφωνία. Και αυτό γιατί δίνει τη δυνατότητα για 1,5 χρόνο από τώρα να υπάρχει ένας ανοιχτός διάδρομος για την οικονομία μας και κατ' επέκταση για την κοινωνία. Δηλαδή να διαμορφώνονται αυτοί οι όροι χωρίς νέα μέτρα, μιλάω για μέχρι το τέλος του προγράμματος τουλάχιστον και μέχρι τις αρχές του 19, να διαμορφώνονται αυτοί οι όροι της ανάπτυξης και με τη συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής επέκτασης και όχι μόνο, και με την παρουσία και επενδυτικών σχεδίων είτε κεντρικών από την Ευρώπη, είτε ιδιωτών, είτε διακρατικών, γι' αυτό έγινε και το ταξίδι. Ένα από τα ταξίδια, το τρίτο ταξίδι ήταν, ας πούμε, στην Κίνα και αλλού. Έτσι ώστε η χώρα μας, που έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα πάρα πολύ σοβαρά, σαν αυτά που είπαμε προηγούμενα, καθώς βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο που βρισκόμαστε, και για την ενέργεια, και για τον τουρισμό, και για την παραγωγική ανασυγκρότηση στον πρωτογενή τομέα, και για τις μεταφορές, και για τον πολιτισμό, υπάρχουν πεδία
ανοιχτά για ισχυρή επενδυτική προσπάθεια που θα γίνει και που θα δώσει τη δυνατότητα μέσα σε αυτό τον 1,5 χρόνο μέχρι τη λήξη του ελληνικού προγράμματος να διαμορφωθεί μια διαφορετική εικόνα για την ελληνική οικονομία αλλά και για την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να προσδιορίσεις ποια μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, διότι εμείς μιλάμε με τέτοιους όρους, η ανεργία, δηλαδή πόσο μπορεί να κατέβει η ανεργία, που προφανώς θέλουμε, επειδή είναι το υπάρχει ένα, με διαφορά κοινωνικό ζήτημα και για τους νέους και για τους μακροχρόνια ανέργους, αλλά ιδιαίτερα και για τα νέα παιδιά. Δεν μπορούμε επακριβώς να υπολογίσουμε από τώρα πώς μέσα από μια τέτοια προσπάθεια επί 1,5 χρόνου μπορεί να υπάρξει μια σημαντική μείωση σε αυτό το κρίσιμο τομέα. Αλλά μπορείς να έχεις υπαρκτές, ρεαλιστικές ελπίδες, προσδοκίες, σχέδια, έτσι ώστε καθώς θα είναι πάνω στις ράγες η ελληνική οικονομία και θα εξελίσσεται και το κυβερνητικό πρόγραμμα σε σειρά τομέων που ήδη εξελίσσεται, είτε με το εγγυημένο εισόδημα, με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, πώς το λέμε, είτε με την δυνατότητα για την ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση των ανασφαλίστων στην υγεία, είτε με τα πολλαπλά προγράμματα που υπάρχουν για την ανεργία, είτε με τα ειδικά προγράμματα για τους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα, καθώς θα εξελίσσεται και αυτό που κάποτε το λέγαμε παράλληλο πρόγραμμα, μπορούμε βάσιμα να ελπίζουμε ότι η χώρα θα βγει από το πρόγραμμα, θα τελειώσουν τα μνημόνια εκεί που είναι να τελειώσουν στο τέλος του 18, θα αποκατασταθούν αμέσως ύστερα και οι εργασιακές σχέσεις που είναι πάρα πολύ κρίσιμο τομέα, πάρα πολύ κρίσιμος τομέας, διότι δεν μπορεί στην κοινωνικοταξική σύγκρουση να την διεκπεραιώνεις μέσω νομοθετημάτων ή μέσω διαταγμάτων, έλεος πια. Έτσι, θα κινηθεί και η ίδια η κοινωνία για απαιτήσεις έναντι θεμάτων και πραγμάτων που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια εξέλιξη ιδιαίτερα θετική για τη χώρα. Για να γίνει αυτή η εξέλιξη, προφανώς χρειάζεται μια τακτοποίηση στο ζήτημα του χρέους. Ελήφθησαν κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα με την απόφαση του Δεκεμβρίου με εκείνο το Eurogroup. Και τώρα ήταν και είναι, διότι είναι σε πρώτη προτεραιότητα, το μεγάλο θέμα και δεν υπάρχει συμφωνία χωρίς συμφωνία και σε αυτό το θέμα. Είμαστε πάρα πολύ σαφείς και είναι και πάρα πολύ σαφείς όλοι αυτοί που συζητάνε μεταξύ τους για να βρουν λύσεις επειδή έχουν διαφορετικές απόψεις. Ενώ Δουνουτού με Γερμανούς κτλ. Ότι θα πρέπει πάνω στα ζητήματα των πλεονασμάτων, πάνω στα ζητήματα της ανάπτυξης και κυρίως πάνω στο θέμα αυτού που εμείς λέγαμε κούρεμα, πείτε το απομείωση, πείτε το αναδιάρθρωση, να το πούμε όπως θέλουμε, αλλά επί της ουσίας θα είναι ένα μικρότερο, βιώσιμο χρέος. Διότι διαφορετικά, οτιδήποτε και αν γίνει, όποιους ρυθμούς και αν πετύχεις, αυτό το χρέος, στο ύψος που είναι και οι ανάγκες εξυπηρέτησής του, είναι προφανές ότι αποτελούν στο δυναικές μία θριαλίδα, μία βόμβα, μία υπονόμευση στο να γίνει οποιοδήποτε θετικό βήμα. Δεν υπάρχει θετικό βήμα με την αναγνώριση ότι αυτό θα είναι το χρέος και θα εξυπηρετηθεί για τις επόμενες δεκαετίες που θα χρειαστεί. Ήδη έχουν περιγραφεί από διάφορες πλευρές, μέτρα, ιδέες έχουν μπει στο χαρτί. Τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε πια όλα. Από αυτά που συζητιούνται, έτσι, να είναι κάτω από το 15% του ΑΕΠ η εξυπηρέτηση του χρέους ετησίως για να υπάρχει το καθαρό πεδίο για την ανάπτυξη σε επενδύσεις κτλ. Επιτόκια, χρονικές διευρύσεις κλπ. Επιστροφή στην Ελλάδα από τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών. Τα έχετε διαβάσει όλοι, τα ξέρουμε σχεδόν όλα γι' αυτό. Το θέμα είναι πότε θα υπάρξουν αυτές οι αποφάσεις, οι δεσμευτικές αποφάσεις από πλευράς και των εταίρων δανειστών και αρκετοί κινούνται πια σε μια τέτοια κατεύθυνση διότι κατανοούν το αδιέξοδο οποιασδήποτε άλλης λογικής και για την ελληνική οικονομία αλλά επαναλαμβάνω και για την ίδια την Ευρώπη, πότε θα κινηθούν, πότε θα μπουν αυτά στο χαρτί και πώς θα
αξιοποιηθούν. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Η καθυστέρηση δεν βολεύει. Είναι σαφές. Δηλαδή η χρονοκαθυστέρηση, ξέρετε που βάζουν κάτι διακόπτη, η χρονοκαθυστέρηση δεν βοηθάει. Και δεν βοηθάει όχι μόνο γιατί, παραδείγματος χάρη, λιγοστεύουν οι μήνες της συμμετοχής της χώρας μας στο πρόγραμμα ποσοτικής επέκτασης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, αλλά γιατί είναι φανερό ότι διαμορφώνονται αντίρροπες δυνάμεις μέσα στην ίδια την πραγματική οικονομία που θέτουν σε αμφισβήτηση τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας, όπου όλοι λένε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και για επενδύσεις και για ανάπτυξη κτλ. Την ίδια ώρα όμως αυτή η καθυστέρηση είναι προφανές ότι δημιουργεί αυτές τις αντίρροπες δυνάμεις. Και γι' αυτό ακριβώς ούτε ήμασταν υπεύθυνοι, ούτε για μια μέρα καθυστέρηση. Όπως μερικοί λένε, έχουν μια ρητορία που δεν μπορούν να την στηρίξουν πουθενά, ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη για την καθυστέρηση μέχρι τώρα, πόσο μάλλον για το τώρα, μέχρι τις 15 Ιουνίου. Εάν δείτε σήμερα όλο το γερμανικό τύπο ή αν δείτε όλες τις δηλώσεις και τις συζητήσεις που έχουν γίνει στην Ευρώπη, είναι απολύτως καταθλιπτικά μονομερείς στην επίρρυψη των ευθυνών προς την άλλη πλευρά και προς τη συγκεκριμένη πλευρά. Όχι Ελλάδα και 18 και τέτοια, αλλά προς τη συγκεκριμένη πλευρά του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών που δεν αφήνει μια εξέλιξη που προδιαγράφεται μια θετική σύγκληση, ας πούμε, και έντιμη συμφωνία να εξελιχθεί. Άρα λοιπόν μπορούμε βάσιμα να πούμε ότι ο χρόνος αυτός δεν είναι θετικός, δηλαδή η χρονοκαθυστέρηση συνεχής, και ταυτόχρονα να απαιτήσουμε, και το λέω ευθέως, ο χρόνος ο οποίος χάνεται ή χάθηκε με άλλον τις ευθύνες και τις αιτιάσεις να αναπληρωθεί με βοήθεια και να αναπληρωθεί με επικουρία και με επιπλέον μέτρα, έτσι ώστε να μπορέσει πραγματικά η δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία είχε προδιαγραφεί παραδείγματος χάρη για 2,5 ή 2,7 στην ανάπτυξη και άλλα, να μπορέσει να το προσεγγίσει. Διότι δεν γίνεται διαφορετικά να στηριζόμαστε συνεχώς την υπεραπόδοση των μη παραμετρικών λεγόμενων πηγών. Αντιληφθήκατε τι έγινε, είναι ένα ακόμα θέμα στο οποίο οι διεθνείς παράγοντες δεν μπαίνουν στον κόπο να το εξηγήσουν και οι εγχώροι παράγοντες κάνουν πως δεν συνέβη. Αντιληφθήκαμε όλοι τι έγινε με την υπεραπόδοση, έτσι όπως υπόθηκε, ας πούμε εσόδων κτλ. Πρόκειται στο μεγαλύτερο τους μέρος για έσοδα τα οποία δεν εδέχονται. Πέρσι, μέχρι τέτοιο καιρό, από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 2015 που γινόταν η πρώτη αξιολόγηση, μέχρι ας πούμε και τον Μάιο, δεν εδέχονται και δεν εδέχτησαν ποτέ οι λεγόμενοι εταίροι δανειστές ότι είναι έσοδα πραγματικά τα οποία η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να τα προσμετρήσει, έτσι ώστε να μην είναι τόσο, ας πούμε, αρνητικές κάποιες συνέπειες, π.χ. για το ΕΚΑΣ, για να είμαι ευθύς, από τα μέτρα της πρώτης αξιολόγησης. Δεν το εδέχονται. Μα θα έχουμε από τα λαθρεμπόρια, μα θα έχουμε από τις λίστες, μα θα έχουμε από τη φοροδιαφυγή, μα θα έχουμε από το πλαστικό χρήμα, μα αυτά θα είναι τα έσοδα, δεν θα είναι αυτά που λέτε. Όχι, θα πάρετε μέτρα με αυτά που λέμε. Και δώστε ύστερα ένα 4,2% υπερέσω. Αυτή είναι η αλήθεια, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει. Να κρεμαστούμε γι' αυτό, να πούν ότι είπαν πάλι ψέματα, μαζεύαν τα λεφτά από πίσω, τα παίρναν από το στέλνο. Δεν πρόκειται περί αυτό. Αυτές οι συζητήσεις, σας επαναλαμβάνω, είναι γνωστές, είναι δημόσιες, έχουν γίνει, είναι στη σειρά των λαθών και των εξαπατήσεων και των λάθος συνταγών, κυρίως από πλευράς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και δεν μπορεί να συνεχίσουν να σφραγίζουν και το ελληνικό πρόγραμμα και την τύχη, ας πούμε, του ελληνικού λαού. Έρχομαι σε ένα κρίσιμο ζήτημα σε σχέση με το 19 και το 20. Βεβαίως, αν όλα πάνε καλά ή καλύτερα από αυτά που προηγούμενα είπα σαν προσδοκία, σαν εκτίμηση, θα είναι πολύ πιο εύκολα τότε και τα όσα αρνητικά, ας πούμε,
μέτρα από το συν και πλην που λέμε με το μηδενικό δημοσιονομικό κόστος κτλ. Για το 19 και 20. Αλλά ας δούμε έτσι τυπικά, στατικά αυτή την υπόθεση που αφορά στη δεύτερη αξιολόγηση. Υπάρχει ένα ισχυρό κοινωνικό πακέτο. Δεν είναι αντίμετρα, έναντι μέτρο. Θα παρακολουθήσατε και τη συζήτηση στη Βουλή κτλ. Θα ήταν αντίμετρα, έναντι μέτρο, αν ήταν ακριβώς πάνω στο ίδιο αντικείμενο. Δεν είναι ακριβώς πάνω στο ίδιο αντικείμενο ούτε για τους ίδιους ανθρώπους. Πάντοτε. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας που εφόσον θυγεί από το αφορολόγητο και από τη προσωπική διαφορά θα έχει επιπλέον από το κοινωνικό πακέτο, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, πολίτες, οι οποίοι δεν θα έχουν λαμβάνει, διότι δεν θα είναι μέσα στις κατηγορίες τις συγκεκριμένες όπου αυτό το κοινωνικό πακέτο αναπτύσσεται μέσα στην κοινωνία, ενώ θα έχουν απομειώσει το καθαυτό τους, το καθαυτό εισόδημά τους. Ή άλλοι θα υπάρχουν, οι οποίοι επειδή θα έχουν παιδί, θα είναι στο νίκη, θα ξέρετε όλες τις κατηγορίες του κοινωνικού πακέτου και δεν θα θίγονται από την προσωπική τους διαφορά, θα έχουν θετικό αποτέλεσμα και αναβάθμιση της οικονομικοκοινωνικής τους κατάστασης. Αυτό είναι δεδομένο. Και εκεί ακριβώς έγκυται η εύλογη κριτική που κάνουμε σε αυτούς και αλλήλους αναμεταξύ μας, πέραν της μαθηματικής προσέγγισης του ζητήματος, η οποία επίσης είναι σωστή. Διότι μαθηματικά σημαίνει ότι 1 και μείον 1 είναι 0, τη μία χρονιά στα φορολογικά, 1 και μείον 1 την άλλη φορά είναι 0. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους, πάντοτε εμείς για ανθρώπους μιλάγαμε και γι' αυτό σε αυτό το επίπεδο πάντοτε κάνουμε τις συζητήσεις μας. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι υπάρχουν τέτοιες αδυναμίες, αλλά ταυτόχρονα εννοώ εάν κληθούμε για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα έτσι όπως συνομολογήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς ότι η προσπάθεια η οποία περιγράφεται και καταγράφεται σε αυτό που αποκλήθηκε αντίμετρα είναι μια συστηματική και σημαντική προσπάθεια που διαμορφώνει προϋποθέσεις σοβαρού κοινωνικού πακέτου και σοβαρού κοινωνικού κράτους. Για κρίσιμους τομείς, για πολύ κρίσιμους τομείς, που αφορούν στο που μένει κανείς και πώς μένει και πώς βοηθιέται γι' αυτό, στα φάρμακά του, στα παιδιά, στα επιδόματα, σε θέσεις εργασίας σε συγκεκριμένους στοχευμένους τομείς και μία σειρά από άλλα μέτρα. Δεν είναι μέτρα της μίας φοράς, είναι ενταγμένα απολύτως στο κοινωνικό πρόγραμμα μαζί με άλλα μέτρα που υπάρχουν για παιδεία, υγεία, ασφάλεια και τα οποία λαμβάνονται ή θα λαμβάνονται και θα λαμβάνονται και με μεγαλύτερη άνεση εφόσον θα έχει πάει καλά η ελληνική οικονομία, εφόσον θα έχουμε αυξημένα πάλι έσοδα κτλ. Είναι πακέτο μέτρων τα οποία θα λαμβάνονται συνεχώς και κάθε χρόνο, δεν είναι της μιας φοράς, θα διαμορφώσουν ένα ισχυρό υποστηρικτικό πεδίο για την ίδια την οικογένεια, για τα παιδιά μας, για τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν. Δεν θέλησε η αντιπολίτευση στην χώρα μας, ιδιαίτερα η αξιωματική αντιπολίτευση, να συνομολογήσει, να αντιληφθεί, να κατανοήσει, δεν μπορώ να καταλάβω, έχω μια ερμηνεία που θα σας πω, ότι πράγματι αυτό το πακέτο των μέτρων έχει μέσα του το ισχυρό στοιχείο του να κρατηθεί η κοινωνία όρθια μετά το τέλος του προγράμματος και να μην υπάρχει και άλλο πρόγραμμα με επιπλέον υποχρεώσεις. Και δεν το θέλησε διότι από ό,τι φαίνεται στα περισσότερα από αυτά τα μέτρα διαφωνεί επί της ουσίας. Επί της ουσίας, όχι τακτικά να μην φανούμε ότι ψηφίζουμε μαζί με το Τζίπρα ή οτιδήποτε. Αλλά διότι έχει άλλες προτεραιότητες, κοινωνικοταξικά προσδιορισμένες, με την έννοια πως αυτά τα χρήματα, διότι μιλάμε 700 εκατομμύρια είναι για το ένα από αυτά, 360 για το άλλο, 500 για το άλλο, 270 για το άλλο, έτσι είναι
τα δις του 4,9 έτσι των μέτρων. Καθαρά πράγματα, το ξέρουν. Λοιπόν, θεωρούν προφανέστατα ότι αυτά τα χρήματα, εάν έρθουν, όπως λένε οι ίδιοι, στη φάση για να διεκδικήσουν και οι ίδιοι την διακυβέρνηση της χώρας, θα τα διαθέσουν αλλού. Θα τα κάνουν αλλού. Δηλαδή, ακόμα και το 29-26 στις επιχειρήσεις, για το οποίο πίεζε ατελείωτα, ας πούμε, η Τρόικα, και είναι γεγονός, ας πούμε, αυτό, μαζί με το 20-22 για τη χαμηλή κλίμακα, ας πούμε, κτλ., δεν το θέλουν. Είναι φανερό πως ένα μεγάλο κομμάτι, αυτό που λένε ότι θα κατεβάσει φορολογία κτλ., δεν θα την κατεβάσουν γενικώς, ούτε θα επαναφέρουν το αφορολόγητο. Ακούσατε καμία δέσμευση περί αυτού, ούτε κατά διάρκεια, έτσι. Αλλά θα οδηγηθούν σε ορισμένες άλλες διαφορετικές προτεραιότητες. Άρα, είναι παρούσα η πολιτική και κοινωνική σύγκρουση, η προγραμματική σύγκρουση. Και σε αυτή τη συζήτηση για τη δεύτερη αξιολόγηση. Είναι παρούσα και είναι παρούσα σε όλες τις πτυχές. Από την ευρωπαϊκή της διάσταση, με ποιες δυνάμεις θα προχωρήσει η Ευρώπη, σε ποια κατεύθυνση θα προχωρήσει η Ευρώπη, με την εσωτερική της διάσταση, με ποιες συνεργασίες, συμμαχίες, με ποια ατζέντα, με ποιες κοινωνικές δυνάμεις θα υπάρξει πρόοδος, και είναι παρούσα και στην προγραμματική διαφοροποίηση, στην προγραμματική σύγκρουση, δηλαδή με ποιο πρόγραμμα η χώρα μας θα βγει από αυτή τη μέγενη. Όταν και όπως, και ελπίζουμε ότι θα είναι γρήγορα αυτό, θα τελειώσει το πρόγραμμα, θα τελειώσουν τα μνημόνια, θα υπάρχουν εγγυήσεις πραγματικές, πολιτικές και διεθνείς, που με τη σειρά τους θα μπορούν να διαμορφώσουν κοινωνικές εγγυήσεις για επαναφορά σε κρίσιμα ζητήματα, όπως αυτά που είπαμε προηγούμενα, εργασιακά και άλλα, των δικαιωμάτων τα οποία τσαλαπατήθηκαν αυτά τα χρόνια με τα μνημόνια κτλ. Αυτή η συζήτηση θα μπορούσε και πρέπει, σε ό,τι μας αφορά, να γίνει με πολύ μεγάλη ψυχραιμία, ηρεμία και με επιχειρήματα, διότι κάθε κουβέντα, κάθε λέξη από αυτή που είπαμε έχει κάποια επιχειρήματα, κάποια τεκμηρίωση, κάποιες προτάσεις και βεβαίως και τον αντίλογό της. Αλλά θα μπορούσε να γίνει μέσα στην κοινωνία, χωρίς καταστροφολογικά σενάρια, χωρίς φόβο, χωρίς βρισιές, χωρίς όλο αυτό το, να πω μίσος είναι βαριά έκφραση, που εκπορεύεται από ορισμένες πλευρές, γιατί χάσανε τη δυνατότητα ανεμπόδιστα τα συμφέροντά τους να τα εξυπηρετούν. Η στρατηγική της παρένθεσης, η οποία παίχθηκε 3 φορές και η οποία πλέον τώρα δεν υπάρχει ούτε στον εγκέφαλο όσων τα είχαν αυτά, ας πούμε, σχεδιάσει, δηλαδή να είναι παρένθεση αυτή η διακυβέρνηση, εμπεριείχε μέσα της όχι μία πολιτική εκτίμηση για το συσχετισμό δυνάμεων, που είναι νόμιμο, όχι ένα φόβο μήπως η παρούσα κατάσταση πάει πίσω τη χώρα ή οδηγήσει σε καταστάσεις ανεπίστρεπτες, που επίσης είναι νόμιμο. Είχε μέσα της το στοιχείο, το ότι δεν έπρεπε να προλάβουμε, δεν πρέπει να προλάβουμε, δεν πρέπει να διεκπεραιωθούν κρίσιμες δεσμεύσεις, οι οποίες θίγουν βαθύτατα συμφέροντα, ανακατανέμουν κοινωνικά με πιο δίκαιο τρόπο, διαμορφώνουν ένα πεδίο δικαιωματικό, δημοκρατικό, πολύ πιο ευρύ και ανοιχτό για την ίδια την δημοκρατία μας. Εκεί ήταν και εκεί είναι η σύγκρουση. Τι υπάρχει στο βάθος? Μερικά ομολογημένα ή ανομολόγητα συμφέροντα, τα οποία κερδίσανε στη φάση την προηγούμενη, κερδοσκόπησαν ή δεν εθίχθησαν στη φάση της κρίσης και της οκταετίας, και τα οποία θέλανε και θέλουν να υπαγορεύσουν, έχοντας όμως δυστυχώς και πολιτικούς οι οποίοι στείλουν ευήκον ους, να υπαγορεύσουν πολιτικές λύσεις, πολιτικούς συσχετισμούς και πολιτική διάταξη δυνάμεων και τελικά τη διακυβέρνηση στη χώρα,
έτσι ώστε ανεμπόδιστα να συνεχίσουν να κερδίζουν. Όλη η υπόθεση, παραδείγματος χάρη, που διαμόρφωσε ένα σκοτεινό πέπλο για να μην επικοινωνεί ο λαός μας με τα καλά πέραν των κακών ή με όποια κακά ή αρνητικά υπήρχαν αυτή τη διετία. Όλο αυτό το πέπλο, αυτή η μεθόδευση, η μεθοδικότητα και η ισχυρή θέληση να μην μάθει ο κόσμος, να μην συζητήσει ο κόσμος, να θεωρήσει ότι βρίσκεται κάτω από καθεστώς φόβου και κάτω από καθεστώς κατησχύντης. Αυτή η προσπάθεια ήταν ενταγμένη απολύτως πολιτικά στο να υπάρξουν αυτές οι εξελίξεις που ούτε πρώτη και δεύτερη αξιολόγηση θα γινότανε, ούτε το κοινωνικό πρόγραμμα και τα άλλα θέματα τα οποία θίξαμε θα εφαρμοζόταν, ούτε η χώρα μας θα είχε αυτή τη φωνή στην Ευρώπη, ούτε συνεργασία του Νότου θα υπήρχε. Για τα θέματα τα τρέχοντα θα είχαμε ρίξει κορώνα γράμματα τι θα γίνει με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό και για μία σειρά από άλλα ζητήματα. Αυτές είναι οι αλήθειες που πρέπει να λέγονται. Πρέπει να λέγονται ταυτόχρονα με τη μεγαλύτερη δυνατή σεμνότητα, ταπεινότητα, απουσία από οποιαδήποτε αντίληψη ίησης, αλαζονίας, κυβερνοεξουσίας ή απόστασης και απόσπασης από το τι συμβαίνει μέσα στην κοινωνία μας. Είμαστε πλέον έμπειροι όλοι μας και ως πρόσωπα και συλλογικά ως χώρος για να συμπεριφερθούμε με έναν απόλυτο τρόπο πάνω στα ζητήματα που θα δώσουν και που απαιτεί ο κόσμος να δώσουν αυτή τη διαφορετική αίσθηση. Ό,τι κι αν κάνουν, ό,τι κι αν πούν, δεν μπορεί να περάσει στον κόσμο ότι είμαστε ίδιοι. Ταυτόχρονα όμως λένε πολλά και κάνουν πολλά που μπορεί να οδηγήσουν μάζες, μεγάλα μέρη του κόσμου, προβληματισμένοι, εργαζόμενοι, άνθρωποι που έχουν υποστεί πάρα πολλά αυτά τα χρόνια μέσα στην κρίση, στην ιδιώτευση. Να τους οδηγήσουν στην απόσταση, να τους οδηγήσουν στην απόσπαση από την πολιτική, για να μην μπορούν να τους οδηγήσουν και σε ομοιρία, σε άλλες, και ενώ ακροδεξιού τύπου κτλ. Καταστάσεις. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Εμείς δεν είμαστε ευτυχείς ούτε κατά τόσο, και σας το λέω εγώ που έχω το γωνιαίο γραφείο στη Βουλή και βλέπω και τις διαδηλώσεις και έρχονται ύστερα οι άνθρωποι, δίνουν τα ψηφίσματά τους, πολίτες συζητάμε, κάνουν σε όλη αυτή τη φάση από τις αγροτικές πέρσι μέχρι τώρα και έχω μία αίσθηση του τι συμβαίνει. Δεν χαίρομαι καθόλου όταν η πλατεία είναι άδεια ή μισοάδεια. Δεν χαίρομαι καθόλου όταν δεν υπάρχει μία δυναμική, προφανώς με σεβασμό, με συγκρουσιακή κριτική αντίληψη, αλλά με καθαρό μάτι, με στόχευση που να δίνει τα μηνύματα της κοινωνίας και σε εμάς και στους έξω. Δεν μας χαροποιεί αυτό. Δεν κερδίζουμε μέρες και μήνες από αυτό, διότι εκεί δοκιμάζεται η σχέση μας. Δεν δοκιμάζεται σε σχέση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή. Εκεί μάλλον τα πηγαίνουμε από καλά έως πολύ καλά, στις συζητήσεις, στα επιχειρήματα ή στην ψήφιση, ας πούμε, νομοσχεδίων. Δεν είναι εκεί η δοκιμασία. Η δοκιμασία είναι μέσα στην κοινωνία. Είναι εδώ, είναι έξω, είναι συνεχής, είναι με πολλά ερωτηματικά, είναι με μια αφόρητη πίεση που δέχεται ο κόσμος από αυτή την προπαγάνδα και από το μαύρο πέπλο για το οποίο σας έλεγα προηγούμενα. Είναι μια αφόρητη πίεση για να αισθανθεί ο απλός άνθρωπος αδυναμία να αλλάξει τα δεδομένα. Να πει ότι, ρε παιδί μου, σταμάτησαν να τρώνε και αυτοί οι οποίοι φάγανε, κάποιοι από αυτούς, πραγματικά στη βάση των κανόνων του δικαίου, των νόμων, του συντάγματος, πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε. Και η περιουσία τους πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Ακούτε όλοι, ακούμε όλοι, Panama Papers, πράγματα, ιστορίες, όλα αυτά, εξεταστικές επιτροπές, δύο τρέχανε ήδη σήμερα μέσα στη Βουλή σε συζητήσεις. Αυτά θέλουν χρόνο. Αλλά πάνω απ' όλα θέλουν μεράκι, θέλουν διάθεση, θέλουν ανοιχτή σύγκρουση με οτιδήποτε μέσα σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση για το λαό μας
θέλει να κερδοσκοπήσει. Να πιει, να ρουφήξει το αίμα του κόσμου, να αναπαράξει συμφέροντα τα οποία οδήγησαν εκεί που οδήγησαν. Θέλει απεινή σύγκρουση με αυτές τις αντιλήψεις. Και είμαστε διατεθειμένοι, νομίζω, και θα είμαστε και πολύ πιο ικανοί όλοι μας μέσα από την επίτευξη αυτής της δεύτερης αξιολόγησης, επαναλαμβάνω, με το χρέος και όλα τα συμπαραμαρτούντα, έτσι ώστε να είναι ανοιχτός ο διάδρομος των εξελίξεων, θα είμαστε πολύ πιο ικανοί όλοι και σε ατομική βάση και συλλογικά να δώσουμε αυτό τον αγώνα μέσα στην κοινωνία. Διότι μόνο εκεί μπορούμε να κερδίσουμε αυτό τον αγώνα, να κερδίσουμε στο όνομα αυτής της κοινωνίας και να πιστωθούμε ή αντίθετα να υπάρξει και η επισήμανση και των λαθών και των επιτιμίων στο βαθμό και όσο τελικά τα καταφέρουμε ή δεν τα καταφέρουμε. Αλλά αυτό είναι μια δημοκρατική εξέλιξη, την επιλέξαμε με την αριστερά στο στίβο και όχι στην εξέδρα, με την αριστερά μέσα σε αυτό που γίνεται στην Ευρώπη και όχι να ψαχνόμαστε ούτε καν, σας βεβαιώνω, καλός ή κακός, αλλά έτσι είναι, ούτε καν στα Βαλκάνια δεν μπορείς να βρεις να συζητήσεις άλλα πράγματα, δηλαδή καθένας μόνος του με την δραχμή του ή το ζλότι του ή το τέτοιο του κτλ. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν αυτά, καλός ή κακός, καλώς λέω ότι δεν υπάρχουν, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, η άποψη ας πούμε του ΣΥΡΙΖΑ, η στρατηγική, αλλά αυτή είναι τόσο δύσκολη κατάσταση. Είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε αυτή τη μάχη σε όλη την Ευρώπη, με όλες τις δυνάμεις, ακόμα και για να τις αποκολλήσουμε κάποιες από αυτές τις δυνάμεις, από τις δύο τελευταίες δεκαετίες, κάποιες θα αποκολληθούν, να μην αποκολληθούν, το βλέπουμε. Ως άτομα, ως παρέες, ως μέρη κομμάτων, από αυτή την εντελώς αδιέξοδη πρόσδεση και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίξανε για τον νεοφιλελευθερισμό και την επέλασή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ρόλο ως αριστερά, ως ριζοσπαστική αριστερά, χωρίς να έχουμε ανάγκη να μετακινηθούμε ούτε τόσο για να πάμε σε άλλους χώρους, μήπως είναι πιο ευρύχωρο. Ευρύχωρο θα κάνουμε αυτό μέσα στο οποίο βρισκόμαστε και εξαρτάται από την κοινωνία εάν θα το πιστοποιήσει ως ευρύχωρο, ως στενό, ως εκταριστικό, ως πλατή, ως νεοφιλελεύθερο, ως νεομνημονιακό ή ως μια ιστορική πρωτοβουλία δυναμικής και με διαμέτρημα παρέμβασης στο γίγνεσθε που είναι ήδη, αλλά μπορεί να γίνει πολύ περισσότερο εμβριουλκός πάρα πολύ σοβαρών εξελίξεων και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αυτή η δεύτερη επιλογή την οποία έχουμε κάνει και για την οποία όλοι μαζί εργαζόμαστε στο όνομα και του ελληνικού λαού, ακούγοντας και την κριτική και τις ενστάσεις και την διαφωνία και την αντίσταση, ας πούμε, αν θέλετε, μέρος του ελληνικού λαού, αυτή την επιλογή θα την προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουμε πίσω και όχι βέβαια για αυτά που λένε για καρέκλες και τα λοιπά, βλέπουν στον καθρέφτη τους και σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Εμείς δεν έχουμε και να θέλαμε να σκεφτούμε έτσι, χτύπα ξύλο, θα χρειαζόντουσαν πάρα πολλά χρόνια διακυβέρνησης, φθοράς και μετάλλαξης για να σκεφτούν κάποιοι έτσι. Είμαστε εντελώς έξω από αυτόν τον τρόπο που σκέφτεστε και από αυτόν τον τρόπο που δρούμε. Χρειάζεται αισιοδοξία, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες για το ότι μπορούμε όχι μόνο αυτή τη συμφωνία να την πάρουμε ως έντιμη και ρεαλιστική και συνολική, αλλά και από εδώ και πέρα πραγματικά να πάνε πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα. Να είστε καλά.